της Αποκαλύψεως και μετά την Ανάσταση των νεκρών που αναλύσαμε και την μετάθεση του σύμπαντος από την Θωράν εις την Αφθαρσία, ο Ιερός Ευαγγελιστής βλέπει τον παλαιόν κόσμο, ουρανών και γη, ανακαινισμένα τον παλαιόν κόσμο καινούριον, και είδων ουρανών κενών και γην καινήν, ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον και η θάλασσα ουκ εστενέθη. Δηλαδή είδα καινούριο ουρανό και καινούρια γη, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη πέρασαν και η θάλασσα δεν υπάρχει πια. Μετά δηλαδή την ανακαίνιση του σύμπαντος κόσμου, βλέπει ο Ιερός Ευαγγελιστής στη συνέχεια του κεφαλαίου την εγκατοίκηση της Νέας Ιερουσαλήμ που κατέρχεται από τον ουρανό, δηλαδή την Εκκλησία που κατοικεί εις αυτών των νέων ανακαινισμένων χώρων. Όλη αυτή η ανακαίνιση του σύμπαντος και των ευσεβών ανθρώπων που θα αναστηθούν με τα νέα τους άφθαρτα σώματα λέγεται από τον Κύριον παλιγγενεσία. Όλα αυτά δηλαδή που είπαμε και λέμε σήμερα και θα πούμε με μία λέξη από τον Κύριον μας στα Ευαγγέλια λέγεται παλιγγενεσία, από το παλιν γένεθι, που θα πει κατά λέξη πάλι δημιουργία, δηλαδή αναδημιουργία, παλιγγενεσία. Εξάλλου το λέμε στη γλώσσα μας όταν γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου, λέμε ότι είναι η εορτή της εθνικής μας παλιγγενεσίας. Είμαστε κάτω από τους Τούρκους, δεν υπήρχε κράτος, ελευθερωθήκαμε και ξανασυστήσαμε κράτος. Λέγεται εθνική παλιγγενεσία. Να θυμίστε τη λέξη. Αυτήν την παλιγγενεσία την υπεσχέθη ο Κύριος στους μαθητάς του και διά των μαθητών του προς όλους τους πιστούς όλων των αιώνων. Ακούσατε, Ματθαίος 19,28. Αμήν λέγω ημίν. Ότι αμήν λέγω ημίν θα πει σας βεβαιώνω, και βεβαιώνει το στόμα του Χριστού, ότι εμείς, εσείς δηλαδή, οι ακολουθήσαντες μη, που με ακολουθήσατε στους μαθητάς του αποτινόμενος, και πας ως αθήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου, δηλαδή επροτίμησε να τα αφήσει όλα αυτά και να με ακολουθήσει, εν την παλιγγενεσία, κατά την παλιγγενεσία, την ανανέωση του κόσμου δηλαδή, εκατονταπλασίωνα λείψετε και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. Θα απολάβει τον μισθό του 100 φορές απάνω. Όχι ο αριθμός 100, θα πει πολλαπλάσια, διότι δεν υπάρχει καν σύγκριση. Και μαζί με τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού, της παλιγγενεσίας, θα έχει κληρονομήσει και την αιώνια ζωή. Εξάλλου αυτή η παλιγγενεσία, αγαπητοί, είναι και ο τελικός σκοπός του χριστιανισμού. Είναι ο στόχος όλων των αγώνων και όλων των ιδρώτων και όλων των προσπαθειών. Για αυτήν την παλιγγενεσία αγωνιζόμεθα. Να είμεθα οι κάτοικοι αυτού του καινούριου κόσμου. Εάν αποκοπεί αυτή η εσχατολογική πραγματικότης, δηλαδή
πούμε ότι δεν υπάρχει αυτή η παλιγενεσία, τότε αφαιρείται κάθε νόημα από το μήνυμα του Ευαγγελίου. Διότι πρέπει να σας πω, και σας το λέγω άλλη μια φορά, πολλάκι στο έχω πει στις κυριακάτικες μου ομιλίες τις λειτουργικές, αλλά και τη Δευτέρα που κάναμε τις ομιλίες με τους Κυρίους στον Άγιο Στυλιανό, ότι ο χριστιανισμός δεν είναι κοινωνικό σύστημα. Για να λύσει τα κοινωνικά προβλήματα ή το κοινωνικό πρόβλημα, για να λέγουν ότι αδυνατεί ο χριστιανισμός να λύσει το κοινωνικό πρόβλημα και συνεπώς είναι αποτυχημένος και ξεπερασμένος. Σφάλμα αφετηρίας 100%. Το ξεκίνημα να ερμηνεύσουμε τα πράγματα είναι εσφαλμένο από την αφετηρία του. Απλούστατα, διότι ο χριστιανισμός θα ήταν τραγικό λάθος να υπούμε ότι είναι ένα κοινωνικό σύστημα. Τον υποτιμούμε, τον κάνουμε ανθρώπινο πέρα για πέρα. Ο χριστιανισμός είναι οντολογική σωτηρία. Αν κάποιος λίγο στοιχειοβός να μελετήσει το Ευαγγέλιο και βρει εκείνα τα περίφημα που συνιστούν τη ραχοκοκαλιά του χριστιανισμού στον πνευματικών και ηθικών χώρων μέσα στο Ευαγγέλιο, που λέγει «μακάρι η πτωχή, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών, ευτυχισμένοι αυτοί που είναι με τη θέλησή του πτωχή». Ποιο κοινωνικό σύστημα ποτέ θα εμακάριζε την πτωχία, το να μπορείς να είσαι πλούσιος, το να μπορείς να ζεις και να τρως και να πίνεις και να σου λέγει θα ήσουν ευτυχής εάν θεληματικά αρνηθείς τους υλικούς σου πόρους που θα έκαναν τη ζωή σου ευτυχισμένη. Ερωτώ, ποιο κοινωνικό σύστημα τα υπαγορεύει αυτά, τα λέγει αυτά? Κανένα. Το έχω πολλάκις πει. Αν έβγαινα, αγαπητή μου, γινόμουν βουλευτής και έβγαινα στον μπαλκόνι και έλεγα ψηφίστε με και θα ειδείτε ότι θα σας επιβάλλω να σας το λιπτωχή, ποιος θα με έβγαζε? Ποιος θα με έβγαζε? Αυτά λέει το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου. Μα πώς είναι δυνατόν να λύσει το κοινωνικό πρόβλημα ο χριστιανισμός? Απλούστατα, διότι δεν είναι κοινωνικό σύστημα, είναι θρησκεία. Τι δουλειά έχει? Γιατί δεν ζήτησαν από τον βουδισμό να λύσει το κοινωνικό πρόβλημα? Γιατί δεν ζήτησαν από τον μωαμεθανισμό να λύσει το κοινωνικό πρόβλημα? Γιατί απλούστατα είναι θρησκείες. Ο χριστιανισμός είναι θρησκεία. Δεν έχει καμία σχέση με το κοινωνικό σύστημα. Και μάλιστα αληθής θρησκεία, αληθής πίστης, στηριγμένη πάνω στα γεγονότα, και είναι οντολογική σωτηρία, ανάσταση των νεκρών. Ύστερα, η βασιλεία του Θεού, η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσης και πόθησης. Το λέει σαφώς ο Απόστολος Παύλος. Και όταν θα αναστηθούμε, δεν θα τρώμε στη βασιλεία του Θεού, ούτε θα πίνουμε, ούτε θα παντρευόμαστε, ούτε πολιτισμό θα αναπτύξουμε. Τίποτα από όλα αυτά. Όλα αυτά είναι ξένα τελείως από την εγκοσμιότητα και τις επιδιώξεις που υπάρχουν στην εγκοσμιότητα. Εντελώς ξένα πράγματα. Δεν έχουν καμία σχέση. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να πούμε ότι ο χριστιανισμός πρέπει να υπηρετήσει εγκόσμιες, υλικές, υλιστικές καταστάσεις? Γιατί? Από μια άποψη, και η ερμηνεία αυτή δεν είναι δική μου, από μια άποψη όταν λέμε ότι ο χριστιανισμός πρέπει να λύσει το κοινωνικό πρόβλημα, είναι αίρεσης επικοινωνικού επίπεδου. Όπως λέμε, έχουμε αίρεσης επιθεολογικού, επί ηθικού, είναι και επικοινωνικού επίπεδου. Όταν πω ότι η πορνεία δεν είναι τίποτα, είναι αίρεσης επί ηθικού επίπεδου. Εάν πω ότι ο Θεός δεν είναι τριαδικός, είναι αίρεσης επί θεολογικού επίπεδου. Εάν πω ότι ο παράδεισος εδώ στη γη είναι και ότι εδώ πρέπει να διαμορφώσουμε τη ζωή μας, να φάμε και να πιούμε, είναι αίρεσης επικοινωνικού επίπεδου.
πάντως αίρεσης, και η κάθε αίρεσης υποτιμά τον χριστιανισμό. Αυτά με την ευκαιρία τα λέγω, γιατί πάρα πολύ συχνά τελευταία λέγονται και ακούγονται και σαλεύονται πολύ, και έχουν την αίσθηση ότι ο χριστιανισμός απέτυχε. Γιατί απέτυχε? Χριστός χθες και σήμερα, ο αυτός και εις τους αιώνας. Ξέρετε πότε θα πούμε ότι απέτυχε ο χριστιανισμός? Όταν δεν γίνει ανάσταση των νεκρών, όταν δεν ανακαινιστεί το σύμπαν, τότε θα το πούμε ότι έχουμε αποτυχία του χριστιανισμού. Αλλά τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν, δεν υπάρχει αυτό. Πάντως, όπως σας εξήγησα, θα το επαναλάβω, εάν αποκοπεί αυτή η εσχατολογική πραγματικότης, ότι δηλαδή έχουμε παλιγγενεσία, τότε από τον χριστιανισμό αφαιρείται κάθε νόημα. Το Ευαγγέλιο πλέον δεν έχει κανένα νόημα, τίποτε. Μην ξεχνάτε, αυτές οι θέσεις, αγαπητοί μου, είναι του Αντιχρίστου. Είναι του Αντιχρίστου. Και μη σαλεύεστε, προσέχετε. Ο καθένας δύναται να ψηφίζει ό,τι θέλει, δικαίωμά του, αλλά δεν μπορεί να λέγει ότι ο χριστιανισμός απέτυχε. Δεν μπορεί να το λέγει αυτό, ή ότι ο χριστιανισμός θα υπηρετήσει τα του Κέσαρος. Ο Κύριος σαφώς το είπε, τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Ό,τι ανήκει στον Κέσαρα θα το δώσεις, το φόρο σου, την ψήφο σου, δικαίωμά σου. Ό,τι ανήκει στο Θεό θα το αποδώσεις. Μην τα μπερδεύεις, αδελφέ μου, αυτά. Ο Κύριος τα είπε σαφώς. Λοιπόν, είναι αξιοπαρατήρητο ότι το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, η Γένεσης, αρχίζει με τη δημιουργία του κόσμου, και το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, η Αποκάλυψης, τελειώνει με την αναδημιουργία του κόσμου. Διαβάζουμε την παραδείγματι στο πρώτο βιβλίο: «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην». Τι μεγαλοπρέπεια! Στο τελευταίο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο: «Και είδων ουρανών κενών και γην κενήν, ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον». Μεγαλοπρέπεια. Και ποιος είναι ο δημιουργός τόσο του πρώτου ουρανού και της γης, όσο και του δευτέρου ουρανού και της γης? Ποιος άλλος, αγαπητοί μου, παρά είναι ο ίδιος. Είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Είναι ο Πατήρ που δημιουργεί δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Ακούστε πως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τα γράφει αυτά στο προήμιον του Ευαγγελίου του: «Εν αρχή είναι ο Λόγος». Όταν εγίνεται η αρχή της δημιουργίας, ο Θεός Λόγος ήτο υπήρχε, και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν, και ο Λόγος ήτο πάντοτε προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο πάντοτε Θεός. Ούτως ειν εν αρχή προς τον Θεόν. Όταν εγίνεται η αρχή της δημιουργίας, αυτός ήτο προς τον Θεόν. Πάντα δι' αυτού εγένετο. Ό,τι έγινε δια του Λόγου έγινε, και χωρίς αυτού εγένετο ουδε εν ο γέγονεν. Και χωρίς του Θεού Λόγου δεν έγινε τίποτε από ό,τι έγινε στην πρώτη δημιουργία. Στη δευτέρα αναδημιουργία, και είπεν, Αποκάλυψης 21,5, και είπεν ο καθήμενος επί το θρόνο: «Ιδού και να ποιώ πάντα». Να, όλα τα κάνω καινούρια. Ποιος είναι ο ίδιος? Την πρώτη φορά ως Θεός Λόγος, τη δεύτερη φορά ως ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Τι μεγάλο πρέπει, τι βάθος. Και πνιγόμαστε, αγαπητοί μου,
σε μια κουταλιά νερό αν θα φάμε καλά και δεν θα φάμε ή δεν θα φάμε καλά. Φτώχεια, φτώχεια, φτώχεια. Αν έτσι τα πράγματα λοιπόν τα αισθανόμαστε μέσα μας, αισθανόμαστε όλη αυτή τη μεγαλοπρέπεια του Θεού, έτσι που θα λέγαμε, πόσο θα μπορούσαν οι άνθρωποι να αγαπούν τον ενανθρωπίσαντα Θεόν Λόγον για τη δύναμή Του, για τη σοφία Του, για την αγάπη Του. Αλλά πρέπει όμως πάλι να υπενθυμίσω στην αγάπη σας ότι ο παλαιός κόσμος, το λέγαμε σε ένα προτελευταίο θέμα μας, ότι ο παλαιός κόσμος, ο οποίος φεύγει και παίρνει τη θέση του ο καινούριος, δεν εξαφανίζεται, δεν εκμηδενίζεται, δεν εξαϊλώνεται, αλλά ανακαινίζεται. Είναι αυτό που λέγει ο Άγιος Ανδρέας, μετάστασης από τις φθοράς εις την αυθαρσία. Ο ίδιος κόσμος περνάει από τη φθορά στην αυθαρσία, μένει στη θέση του, αλλάζει. Δεν φεύγει τίποτε, αλλάζει από τη φθορά στην αυθαρσία. Προσέξτε, είναι δόγμα πίστεως αυτό. Είναι αφετηριακό σημείο. Διότι και το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών είναι το σώμα που γίνεται καινούριο. Δεν έχουμε μία πνευματική κατάσταση. Γι' αυτό θα σας διαβάσω τον 11ο κανόνα της 5ης Οικουμενικής Συνόδου που κατοχυρώνει την περίπτωση. Σας ξαναλέγω άλλη μία φορά, είναι θεμελιώδου σημασίας. Λέγει ο κανόν ο 11ος. Ήτης λέγει ότι η μέλουσα κρίσης ανέρεση παντελή των σωμάτων σημαίνει όποιος λέγει ότι η μελλοντική κρίση κατάργηση παντελή σημαίνει των σωμάτων, ότι δηλαδή τα σώματα θα καταργηθούν, δεν θα υπάρχουν, και ότι τέλος εστί του μυθευωμένου η άειλος φύσης, και ότι σκοπός του αναφερομένου θέματος είναι η άειλος φύσης, να φτάσουμε σε μία φύση που δεν θα υπάρχει ύλη, θα έχει εξαϊλωθεί δηλαδή ο κόσμος, θα έχει χάσει την υλική του υπόσταση, και ουδέν εν το μέλλοντι των της ύλης υπάρξει και τίποτα στο μέλλον δεν θα υπάρξει από ό,τι αφορά εις την ύλη, αλλά γυμνός νους, αλλά μόνο πνεύμα θα υπάρχει και όχι ύλη, ή της λέγει ταύτα ανάθεμα έστω, λέει η Εκκλησία. Ανάθεμα θα πει χώρια, δηλαδή δεν ανήκει στην Εκκλησία, είναι αιρετικός. Το ακούσατε? Θεμελιώδου σημασία. Από αυτό ξεκινάμε και για το σώμα του Χριστού, για τη σωτηρία μας την οντολογική, που θα σωθεί το σώμα. Περιμένουμε σωτηρία του σώματος και λοιπά και λοιπά. Αν λοιπόν αυτήν τη θέση δεν τη χωνέψουμε καλά και δεν την πιστέψουμε, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Και αν μένουμε στην άποψή μας, είδατε τι λέγει ο κανόν, ανάθεμα έστω, δηλαδή να είναι χώρια, είναι αιρετικός εκείνος ο οποίος δεν δέχεται αυτή τη θέση. Στην ερώτηση, τι προηγείται, η ανακαίνιση των ανθρωπίνων σωμάτων ή της δημιουργίας? Επάνω στην ερώτηση αυτή απαντά ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ως εξής. Επειδή δε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, όπως ξέρετε, είναι πολύ κοντά μας, απέχει περίπου 200 χρόνια από μας, η γλώσσα του δεν είναι δύσκολη, γι' αυτό θα σας διαβάσω ανάγνωση. Ακόλουθον είναι πρώτον να ανακαινιστούν οι άνθρωποι και να αυθαρτιστούν δια της Αναστάσεως, και έπειτα
να ανακαινιστούν και να αφαρτιστούν όλα τα στοιχεία και οι κτήσεις. Συνεπώς πρώτα οι άνθρωποι, μετά η δημιουργία. Όσπερ ουν πρώτον εφθάρει ο άνθρωπος, όπως πρώτα εφθάρει ο άνθρωπος μες τον παράδεισον όταν παρέβει την εντολή του Θεού, και έπειτα εφθάρει και οι κτήσεις δια των άνθρωπων, έτσι και πρώτον πάλιν πρέπει να αφθαρτιστεί ο άνθρωπος και έπειτα δια των άνθρωπων να αφθαρτιστεί και οι κτήσεις. Δηλαδή με την ίδια ακολουθία, όπως τότε και τώρα η ανακαίνιση. Όπως έγινε η φθορά, θα γίνει και η ανακαίνιση. Πρώτος εφθάρει ο άνθρωπος, πρώτος πρέπει να ανακαινιστεί. Ακολούθησε την φθορά η κτήσεις, θα ακολουθήσει την αφθαρσία τώρα η κτήσεις. Και τούτο φαίνεται από εκείνο όπου λέγει προς Θεσσαλονικείς ο ίδιος Παύλος. Δηλαδή, ότι εν το καιρό της Αναστάσεως θέλουν είναι ακόμη ζωντανοί άνθρωποι. Είναι αυτοί που θα υπάρχουν. Οι τινές εν ρηπή έχουν να αλλαχθούν και να αφαρτιστούν. Δεν είναι το δε δυνατόν να μείνουν άνθρωποι ζωντανοί, εάν πρώτερον οι κτήσεις ανεκαινίζεται, θα το εξηγήσουμε λίγο πιο κάτω αυτό γιατί, με την τουπηρός δραστικοτάτην εκείνην και καυστικοτάτην ενέργειεν, κατευθύροντο γάρ και διελύοντο από αυτήν. Διότι το σύμπαν θα υποστεί φοβερή πύρωση. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να σταθούν. Αλλά πρώτα λοιπόν είναι η δημιουργία, η αναδημιουργία των ανθρώπων, μετά η δημιουργία της φύσεως. Ναι, αλλά πού θα είναι οι άνθρωποι που θα ανανεωθούν? Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονικείς ότι εμείς, λέγει, αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις αέρα εις απάντησιν του Κυρίου? Δεν θα γίνει παρά κάπου, ο Θεός ξέρει πού πώς, αλλά όχι επάνω στη γη στο σύμπαν η συνάντηση Χριστού και πιστών. Και όταν βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, θα το δούμε προσεχώς αυτό, είναι ο επόμενος στίχος, να κατέρχεται στον καινούριο χώρο η Νέα Ιερουσαλήμ, τότε ανακαινισμένος ο κόσμος θα κατέλθουν οι πιστοί να κατοικήσουν. Είναι καταπληκτικά πράγματα. Καταπληκτικά. Αν όμως θέλετε, μη σας καταπλήσει τόσο πολύ να φάνετε σε απιστία, αν έχετε μπροστά σας ένα άλλο καταπληκτικό, την πρώτη δημιουργία. Εμείς είμεθα όλοι οι άνθρωποι ανάμεσα σε δύο θαύματα. Ένα επιτελεστέν και ένα που θα επιτελεστεί. Το πρώτο θαύμα είναι η δημιουργία του κόσμου, που μένει κανείς έκπληκτος εκ του μηδενός. Αυτή η δημιουργία, αυτό το σύμπαν, θαύμα είναι. Είναι λοιπόν προηγούμενο το θαύμα αυτό. Το βλέπουμε, το ζούμε, το ξέρουμε. Έπεται το έτερον θαύμα της αναδημιουργίας. Τίθεται όμως ακόμη το ερώτημα, εάν θα αφθαρτιστεί η ζώσα άλογος κτήσεις, τα ζώα και τα φυτά. Αυτά θα αφθαρτιστούν, δηλαδή τα ζώα θα γίνουν καινούργια, δηλαδή στον καινούργιο αυτόν κόσμο θα υπάρχουν φυτά, θα υπάρχουν ζώα. Πώς θα είναι αυτός ο καινούργιος κόσμος? Απαντά, τάχα δε και τα ζώα, ο ίδιος ο Άγιος Νικόδημος απαντά, τάχα δε και τα ζώα έχουν να αφθαρτιστούν? Όχι. Αποκρίνονται οι ερμηνευτές Μητροφάνης, Θεοφύλακτος και Οικουμένιος. Ομοίως ουδέ τα φυτά έχουν να αφθαρτιστούν κατά τους αυτούς ερμηνευτάς. Άραγε και η θάλασσα και οι ποταμοί έχουν να ανακαινιστούν και να αφθαρτιστούν? Όχι. Αποκρίνονται οι αυτοί ερμηνευτές, επειδή δεν έχει να κάνει καμίαν χρήσιν ο άνθρωπος εις τον άφθαρτον εκείνον αιώνα. Ώστε λοιπόν, απλούστατα, δεν θα έχουμε αυτό που σας έχω κι άλλοτε πει, δεν θα έχουμε στον καινούριο κόσμο
τους βιολογικούς νόμους να επικρατούν. Σας έλεγα ότι θα καταργηθούν και οι φυσικοί νόμοι, ο νόμος της βαρύτητος. Θα καταργηθεί το σχήμα του κόσμου τούτου, πιθανότατα, σας το έλεγα, το σφαιροειδές σχήμα, δεν θα υπάρχει αυτό, και θα καταργηθούν και οι βιολογικοί νόμοι που επικρατούν στα ένδια όντα, στα φυτά, στα ζώα, στον άνθρωπο. Γιατί στη Βασιλεία του Θεού, σαφέστατα το είπε ο Κύριος, στη Βασιλεία του Θεού ούτε παντρεύονται ούτε νυμφεύονται. Σαφέστατα λέγει ο Απόστολος Παύλος, Α' Κορινθίους εκ το κεφάλαιον, ότι ο Θεός και ταύτην την κοιλία και ταύτα τα βρώματα, τα φαγητά καταργήσει. Δεν θα υπάρχει λοιπόν τίποτε από όλα αυτά. Άρα ένας πραγματικά αληθινά καινούριος κόσμος. Και τώρα ερχόμεθα, αγαπητοί μου, να δούμε με ποιο τρόπο θα γίνει αυτή η ανακαίνιση του σύμπαντος. Με ποιο τρόπο? Τον τρόπο της ανακαινήσεως του σύμπαντος μας τον περιγράφει ο Απόστολος Πέτρος. Θα λέγαμε σχετικά αναλυτικά. Τον τρόπο ακόμη μας τον αναφέρει και ο προφήτης Ισαΐας, αυτός ο πολύ πλούσιος προφήτης. Τόσα θέματα έχει πιάσει, δηλαδή το Πνεύμα του Θεού το απεκάλυψε πλούτων θεμάτων. Ας δούμε λοιπόν τι λέγει ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα του Επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, 5 έως 13 στίχοι. Θα σας τον διαβάσω πρώτα και μετά θα κάνω μια ανάλυση, γιατί αξίζει πολύ. Ουρανοί, ήσαν έκπαλε και γη, εξίδατος και διείδατος, συνεστώσατο του Θεού λόγο. Διόν ο τότε κόσμος είδατη κατακλυστής απόλετο. Ιδεν ειν ουρανοί και η γη, το αυτού λόγο, τεθησαυρισμένη εισή πυρή, τηρούμενη εις ημέραν κρίσεως και απολίας των ασεβών ανθρώπων. Ήξι δε η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης ενυχθεί, ενή ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται, στοιχεία δε καυσούμενα λυθίσονται, και γη και τα εναυτή έργα κατακαΐσεται, ουρανοί πυρούμενοι λυθίσονται και στοιχεία καυσούμενα τίκεται. Καινούς δε ουρανούς και γίν καινήν κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν, περιμένομεν ενείς ουρανείς και γη δικαιοσύνη κατοικεί. Αυτά, αγαπητοί μου, μας λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Όπως είδατε, είναι μια πολύ σπουδαία περικοπή, πολύ αποκαλυπτική, και αξίζει να τη δούμε από πιο κοντά. Την αφορμή όσων αναφέρει εδώ ο Απόστολος Πέτρος την δίδουν οι αμφισβητούντες την, ας το πούμε με σύγχρονη έκφραση, την ευθύγραμμον ερμηνεία της ιστορίας και της κτήσεως. Όταν λέμε ευθύγραμμον, εννοούμε ότι υπάρχει και η κυκλική ερμηνεία, ότι το σύμπαν, δηλαδή το σύμπαν, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα. Αυτή είναι η κυκλική μορφή του. Ενώ η ευθύγραμμος μορφή του είναι ότι ξεκίνησε από την αρχή και θα φάει σε ένα τέλος. Θα ήθελα λίγο να μείνω στο θέμα της κυκλικής και ευθυγράμμου ερμηνείας, τόσο της ιστορίας όσο και της θύσεως, γιατί αξίζει ο κόπος, δεδομένου ότι επάνω σε αυτήν την αντίληψη στηρίζεται η χριστιανική πίστη περί Δευτέρας του Χριστού παρουσίας, ή η ηλιστική αντίληψη ότι τίποτα δεν θα γίνει στο τέλος του κόσμου, γιατί δεν υπάρχει τέλος. Είναι θεμελιώδους σημασίας. Ο ηλισμός στηρίζεται πάνω στην κυκλική αντίληψη και είναι η ελληνική αντίληψη. Όλα τα φιλοσοφικά συστήματα των Ελλήνων, των αρχαίων Ελλήνων, είχαν αυτήν την κυκλική αντίληψη περί της ιστορίας,
και περί της κτήσεως, είναι δύο διαφορετικά πράγματα συμπορευόμενα. Θα το δούμε και λίγο πιο κάτω, κάτι μας λέει ο Άγιος Νικόδημος πάνω σε αυτό, ότι δηλαδή ο κόσμος ξαναγυρίζει στο ίδιο σημείο από όπου ξεκίνησε. Αυτό βέβαια κατά το φαινόμενο έτσι μοιάζει. Δηλαδή βλέπετε ότι είναι τώρα φθινόπωρο, θα γίνει χειμώνας, θα γίνει άνοιξη, θα γίνει καλοκαίρι και πάλι φθινόπωρο. Από την εναλλαγή των εποχών, από την επαναφορά των αστέρων στο ίδιο σημείο, το φεγγάρι κινείται κάθε 27 ημέρες στο ίδιο σημείο. Ο ήλιος κινείται κάθε 365, ας πούμε, ημέρες στο ίδιο σημείο. Ξαναγυρίζουμε στο ίδιο σημείο. Τα αστέρια ξαναγυρίζουν στο ίδιο σημείο. Συνεπώς, το σύμπαν λέγουν είναι κυκλικό. Ούτε αρχή είχε, άναρχο, ούτε τέλος, αιώνιο. Άναρχον και αιώνιον. Ξέρουμε όμως ότι άναρχος και αιώνιος είναι μόνο ο Θεός. Αν λοιπόν το σύμπαν είναι άναρχον και αιώνιον, δηλαδή ατελεύτητον, άρα δεν θα καταστραφεί ποτέ, άρα δεν θα τελειώσει ποτέ, άρα δεν θα έρθει ποτέ ο Χριστός. Έτσι, εκείνος ο οποίος δέχεται την κυκλική ερμηνεία της ιστορίας ή της φύσεως, δεν δέχεται Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Ενώ η Αγία Γραφή μας λέγει ότι ο κόσμος είχε αρχή. Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη. Εν αρχή. Και θα τελειώσει ο κόσμος. Συνέπως, αφού είχε αρχή και θα έχει και τέλος, δεν γυρίζει σβούρα η παρουσία της δημιουργίας, αλλά έχει μία πορεία ευθύγραμμων. Αρχίζει και τελειώνει. Και συνέπως, αφού θα τελειώσει, θα έρθει ο Θεός, θα έρθει ο Χριστός στον κόσμο. Και έτσι και δημιουργήθηκε η δημιουργία. Δημιουργήθηκε από το Θεό, γιατί αφού είχε αρχή, ποιος την έκανε? Δεν υπήρχε. Όλοι οι αρχαίοι φιλόσοφοι, και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης και οι προσοκρατικοί, όλοι εδέχονται την κυκλική, θα λέγαμε, κίνηση του παντός. Εκείνοι που την εξέφρασαν αυτή την κυκλική κίνηση ήταν οι στοικοί φιλόσοφοι. Θα σας το πω όμως λίγο πιο κάτω αυτό, αν προλάβουμε σήμερα. Ώστε λοιπόν, ποιοι είναι οι αμφισβητούντες χριστιανοί που έμεναν εις την άποψη ότι ο Χριστός δεν θα ξανάρθει στον κόσμο? Ακούστε πως το λέγει ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος. Πού εστί, λέγουν αυτοί, η επαγγελία της παρουσίας αυτού? Πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας του? Αφής γάρ οι πατέρες εκοιμήθησαν, πάντα ούτω διαμένει απαρχής κτήσεως. Οι πρόγονοί μας, λέει, πέθαναν, θα πεθάνουμε και εμείς, και οι άλλοι θα έρθουν, θα πεθάνουν και εκείνοι. Ό,τι έγινε στην περασμένη, την προπερασμένη γενεά, πάντοτε γινόταν ό,τι και θα γίνεται. Είναι δηλαδή ό,τι σας είπα. Βλέπετε με απλά λόγια πως το διατυπώνει αυτό ο Απόστολος Πέτρος. Δίτα Πέτρος 3,4. Έχοντας μπροστά του χριστιανούς αμφισβητείες για την Δευτέραν του Χριστού παρουσία, είπε την περικοπή που σας διάβασα. Και το όλο θέμα λοιπόν έχει ως εξής, με δύο λόγια. Εφόσον ο ουρανός και η γη έγιναν εξίδατος και το νερό εστάθη το υλικόν, το όργανο θα λέγαμε, που ο Θεός ετιμώρησε τον τότε επινόε αμαρτήσαντα κόσμον, έτσι και τώρα ο Θεός έχει αποταμιεύσει, έχει εγκρύψει μέσα εις την ύλη από την οποία αποτελείται ο ουρανός και η γη φωτιά, η οποία πάλι θα κατακλείσει την δημιουργία δια να εξαφανίσει το κακό και τους ασεβείς. Αυτό είναι το επιχείρημα του Αποστόλου Πέτρου. Ότι δηλαδή έχουμε ένα προηγούμενο των κατακλυσμών επί Νόε. Θα έχουμε και ένα επόμενο των κατακλυσμών, όχι με νερό αλλά με φωτιά. Και όπως τότε είχαμε γεγονός, έτσι και μελλοντικά θα είναι γεγονός η διαπυρός καταστροφή του παντός. Αυτά μας λέγει ο Απόστολος Πέτρος.
αλλά επιτρέψατε να πάρουμε λεπτομερώς λίγο το κείμενό του, γιατί έχει πλούτον, πλούτον, πλούτον. Είναι αξιοσημείωτη η φράση «Ουρανή ήσαν έκπαλε και γη, εξίδατος και διίδατος συνεστώσα το λόγο του Θεού». Οι ουρανοί λύσαν από παλιά και η γη από νερό. Θα σας κάνω μετάφραση. Μετάφραση, θα αναλύσω. Από νερό και με νερό που στάθηκαν με το λόγο του Θεού. Θα το ξαναπώ. Οι ουρανοί και η γη από παλιά ήσαν φτιαγμένοι, δηλαδή από νερό και με νερό, και στάθηκαν με το λόγο του Θεού. Υπάρχει η εξής ερμηνεία, είναι του οικουμενίου. Η γη εξίδατος μεν ως εξηλικού αιτίου είδωργαρ το συνέχον την γη. Η γη, λέγει, ήταν από νερό, σαν ένα υλικό αίτιον που έγινε η γη. Η γη έγινε από νερό. Το νερό είναι εκείνο που συνέχει την γη. Δηλαδή, όπως μεταφράζει με ο Τρεμπέλας τώρα. Ακούσατε την ερμηνεία του Τρεμπέλα. Δια του ύδατος και του λόγου, διόν, δια των οποίων, συνετελέστη η δημιουργία της γης. Νερό και λόγος Θεού έκαναν τη γη. Το φαντάζεστε, αγαπητοί μου, τι καταπληκτική αλήθεια υπάρχει στο σημείο αυτό? Παρακολουθήσατε. Όπως τα ακούσατε που λέγαμε ότι ο Θεός έκανε τον κόσμο από το φως. Το λέγαμε σε ένα προπερασμένο θέμα μας. Είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και εγένε το φως. Και λέγαμε ότι ο κόσμος έγινε, η αρχή του κόσμου έγινε από την ενέργεια. Το φως είναι ενέργεια. Και σήμερα ξέρουμε πολύ καλά, γιατί το κάνουμε και στα εργαστήρια, ότι το φως, συγγνώμη, η ενέργεια δίδεται να γίνει και ύλη. Και η ύλη δίνεται να γίνει και ενέργεια. Αυτό το ξέρουμε. Έχουμε και μαθηματική διατύπωση και πειραματική απόδοση και απόδοξη. Αυτό το ξέρουμε. Αλλά εδώ τώρα, όταν λέγει ο Θεόπνευστος συγγραφέας ότι ο Θεός δημιούργησε τη γη από το νερό, τούτο σημαίνει ότι το πρώτο στοιχείο της ύλης που έγινε από το φως ήτο το υδρογόνον. Αλλά στην εποχή του δεν ήταν γνωστό το υδρογόνον ούτε καν σαν όνομα, διότι δεν μπορούσαν να πούν ότι το νερό αποτελείται από δύο αέρια, το υδρογόνον και το οξυγόνον. Το δε νερό είναι τόσο πλούσιο μες στη δημιουργία, ώστε θα λέγαμε ότι το υλικό υδρογόνον είναι εκείνο που είναι πάρα πολύ πλούσιο μέσα στη δημιουργία. Γιατί έχουμε δύο μέρη υδρογόνου και ένα μέρος οξυγόνου για να φτιάξουμε το νερό. Όταν λοιπόν λέγει ότι η γη έγινε εξίδατος, σημαίνει ότι τα υλικά στοιχεία, θα το λέγαμε με μια σύγχρονη γλώσσα αυτό, τα υλικά στοιχεία έγιναν από το υδρογόνον που περιέχεται στο νερό. Και είναι ένας τρόπος εκφράσεως, εξίδατος. Έγιναν τα υλικά στοιχεία από το υδρογόνο. Αλλά το υδρογόνο είναι το πρώτο στοιχείο που έχουμε μετά από το πέρασμα, θα το λέγαμε, από την ενέργεια στην ύλη. Διότι είναι το απλούστερο υλικό σώμα που αποτελείται από ένα πρωτόνιο και από ένα ηλεκτρόνιο. Είναι το απλούστερο. Όταν λοιπόν λέγει διείδατος, σημαίνει ότι η δημιουργία, η υλική πια δημιουργία,
έγινε έτσι. Πέστε μου, είδε ή δεν είναι καταπληκτικό αυτό? Μάλιστα, αν το θέλετε, μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο. Ένας Άγγλος φυσικός, ο Προύτ, λέγει, σας διαβάζω, επιλέξει, όλα τα στοιχεία είναι διάφοροι. Ποια στοιχεία? Τα 92 στοιχεία που υπάρχουν μέσα στη δημιουργία. Όλα τα στοιχεία είναι διάφοροι συμπυκνώσεις του υδρογόνου. Δηλαδή είναι πολυμερή του υδρογόνου. Αυτή βέβαια η θεωρία μερικώς δικαιούται να είναι ακριβέστερος, διότι υπησέχονται και άλλοι παράγοντες. Και άλλοι, δεν είναι της ώρα να σας το πω, δεν χρειάζεται, παρά μόνο σας λέγω ότι υπάρχει αυτή η θέση. Πράγματι, στον κατάλογο που φτιάξαμε εμείς οι άνθρωποι των στοιχείων της δημιουργίας που είναι 92, ξέρετε τι ακριβώς είναι? Η σειρά που τα βάλαμε είναι η σειρά του ατομικού αριθμού, που σημαίνει πόσα πρωτόνια έχει στον πυρήνα του ένα υλικό. Το υδρογόνο έχει ένα πρωτόνιο. Το ήλιον έχει δύο πρωτόνια. Το λίθιον έχει τρία πρωτόνια. Το βιρίλιον έχει τέσσερα πρωτόνια. Το βόριον έχει πέντε. Ο άνθρακας έχει έξι. Το άζωτον έχει επτά. Το οξυγόνο έχει 8. Το φθόριον έχει 9. Το νέον έχει 10. Και το καθεξής. Τι θα πει αυτό? Τόσα πρωτόνια έχει μέσα. Αν βάλω λοιπόν σε ένα άτομο του υδρογόνου, βάλω ακόμη ένα πρωτόνιο, έφτιαξα το ήλιον. Αν βάλω ακόμη ένα πρωτόνιο, έφτιαξα το λίθιον. Άωστε λοιπόν, τι είναι τα στοιχεία της δημιουργίας? Επανάληψης του υδρογόνου. Επανάληψης του υδρογόνου. Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Έτσι γίνονται σήμερα διάφορες διασπάσεις στα εργαστήρια και τα λοιπά που κάνουμε, λέμε πυρηνικές αντιδράσεις. Μόνο σας λέω ένα πολύ χοντρικό, διότι ήταν και το όνειρο του μεσαίωνος αυτό των αλχημιστών. Πώς θα φτιάξουμε από τα αγενή μέταλλα ευγενή? Πώς θα κάνω το σίδερο χρυσάφι? Ο όνειρο. Και ανακάτευαν και επιστήμη και μαγεία. Λοιπόν, σήμερα ξέρουμε ότι ο σίδηρος έχει ατομικό αριθμό 26. Έχει δηλαδή 26 πρωτόνια στον πυρήνα του. Ξέρουμε σήμερα ότι ο χρυσός έχει στον πυρήνα του 79 πρωτόνια. Αν καταφέρω να βάλω, να φτάσω, να ρίξω μέσα εκεί, δυσκολότατο όμως, θέλει πιο πολλά λεφτά από ό,τι θα αγοράζα χρυσά. Άλλη παράγραφος αυτό. Λένε πως έγινε ο κόσμος. Αν βάλω εκεί στον πυρήνα, συμπληρώσω και φτάσω από τα 26 του σιδήρου στα 79 πρωτόνια, τότε ο σίδηρος μετεβλήθη σε χρυσάφι. Ώστε πώς έγινε ο κόσμος? Θα λέγαμε από την επανάληψη, χοντρικά δεν είναι καλή έκφραση, του υδρογόνου. Και το υδρογόνο από το φως. Και το φως είπε ο Θεός και έγινε. Να πως έγινε λοιπόν οι κτήσεις. Έγινε, λέει, οι κτήσεις, λέγει, η ουρανή και η γη έγιναν εξίδατος. Ναι, το εξίδατος, που το νερό περιέχει το υδρογόνο και που δεν μπορούσε να γράψει το Ευαγγέλιο υδρογόνο. Το λέω άλλη μια φορά, διότι δεν ήταν γνωστό το υδρογόνο. Αλλά λέει και κάτι άλλο. Δεν λέει μόνο εξίδατος, λέει και διείδατος. Τι θα πει διείδατος? Το εξίδατο σημαίνει ξεκινάω από το υδρογόνο. Το διείδατος θα πει πολλαπλασιάζω το υδρογόνο και φτιάχνω τα στοιχεία που υπάρχουν. Τα γνωστά μας 92 στοιχεία που απαρτίζουν το γνωστό μας υλικόν κόσμο. Δεν σας κάνει λοιπόν εντύπωση, αγαπητοί? Θα ξαναδιαβάσω την φράση του Αγίου του Αποστόλου Πέτρου. Ουρανοί ήσαν έκπαλε και γη εξίδατος και διείδατος.
Τι έννοια έχει αυτή η έκφραση εξ ύδατος και δι ύδατος? Βάζει όμως και ένα τρίτο παράγοντα: συνεστώσα το του Θεού λόγο. Ναι, διότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται τυχαία, έγιναν με τον λόγο του Θεού. Νους σοφός τα έφτιαξε όλα αυτά, και αυτός ο νους είναι ο Θεός. Είναι ο Θεός, διότι μέσα σε αυτή τη σοφία δεν μπορούμε να μιλάμε για τύχη, αναφυσβήτητα. Τώρα λοιπόν ακούστε, αγαπητοί, ακούστε και θαυμάστε. Ιδενήν ουρανή και η γη το αυτού λόγο τε θησαυρισμένη εισι πυρή τηρούμενη εις ημέραν κρίσεως. Πάλι με το λόγο το δικό του, η ουρανή και η γη. Όταν λέει η ουρανή, δεν είναι η πνευματική ουρανή, δεν είναι ο χώρος που είναι ο Θεός, δεν είναι ο χώρος που είναι οι άγγελοι. Ουρανή εδώ για τον Απόστολο Πέτρο είναι τα ουράνια σώματα, είναι τα αστέρια, είναι οι γαλαξίες, είναι τα απειρά αριθμά αστέρια του ουρανού. Λέει, γι' αυτό βάζεις πληθυντικό, η ουρανή. Ότι οι ουρανοί, άωστε και οι ουρανοί έχουν ύλη λοιπόν. Βέβαια, σήμερα το ξέρουμε. Όταν πήγαμε στη Σελήνη, πήραμε και λιγάκι χωματάκι από τη Σελήνη και το φέραμε στη γη. Το ξέρουμε αυτό πια. Όλο το σύμπαν είναι υλικών. Υλικών είναι. Λοιπόν, οι ουρανοί, λέγει, και η γη, με το λόγο του Θεού έχουν θησαυριστεί. Δηλαδή, έχουν αποταμιεύσει στον εαυτό τους φωτιά. Πύρ. Δηλαδή η ύλη εγκρύπτει μέσα φωτιά. Βέβαια δεν είναι δύσκολο αυτό να το δείτε. Πρώτα πρώτα δεν βγάζουμε από την ύλη φωτιά. Όλα τα φυτά, αγαπητοί μου, δεν περιέχουν μέσα τον ήλιο? Τον ήλιο περιέχουν. Γιατί καίονται τα ξύλα? Ξέρετε γιατί καίονται τα ξύλα? Διότι τον καιρό που το φυτό μεγάλωνε έπαιρνε ενέργεια. Ενέργεια έκανε μεταστοιχείωση, όχι μεταστοιχείωση, έπαιρνε την ενέργεια και την έκανε ύλη. Φοβερό! Το φυτό αυτό έκανε. Έπαιρνε την ηλιακή ακτινοβολία, το φως, την ενέργεια, και την μετέτρεπε την ενέργεια του φωτός σε ξύλο. Και εμείς θα πάρουμε το ξύλο μετά, σοφία του Θεού, να το βάλουμε στο τζάκι μας για να βγάλουμε εκείνο που πήρε από τον ήλιο. Δηλαδή τι? Φωτιά, φως, ενέργεια. Πάρτε ένα σίδερο και χτυπήσατε για μια στιγμή, θα βγάλει σπίθα. Αλλά δεν είναι αυτή η σπίθα. Προσέξτε. Τι σημαίνει ότι η ύλη του σύμπαντος περιέχει πυρ? Σήμερα το ξέρουμε. Δεν είναι απλώς αυτή η φωτιά, είναι η πυρηνική ενέργεια, η οποία βεβαίως δεν ελευθερώνεται εύκολα. Είναι δύσκολο να το κάνουμε εμείς δηλαδή αυτό. Αυτό είναι έργο του Θεού. Εκείνο πάντως που έχει σημασία είναι ότι ο υλικός κόσμος έχει μέσα του, η ύλη δηλαδή, έχει μέσα του την πυρηνική λεγόμενη ενέργεια. Αυτό το χωρίο, ακούστε πώς το αναφέρει ο Τρεμπέλας, πώς το ερμηνεύει. Δεν είναι δική του, συγγνώμη, δική του ερμηνεία. Φέροντες, η ύλη δηλαδή, η ουρανή και η γη, η ύλη, φέροντες θησαυρούς πυρός. Βλέπετε πως μένω και κολλάω στο θέμα της ερμηνείας, γιατί μπορεί να πει κάποιος ερμηνεύομαι λανθασμένα. Βλέπετε ότι δεν χρησιμοποιώ δικές μου ερμηνείες. Έχει, συνεχίζει ο Τρεμπέλας στην ερμηνεία του, έχει αποθηκευθεί εις αυτούς, ουρανούς και γη, πυρ. Λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ, θέλει να μας πει ο Απόστολος Πέτρος ότι το σύμπαν ολόκληρο θα αναφλεγεί με πυρηνική ενέργεια. Το συλλαμβάνετε αυτό? Επάνω σε αυτό τι γράφει ο Ισαΐας? 34,4. Και τακίσονται πάσε δυνάμεις των ουρανών. Θα λιώσουν, θα λιώσουν όλες οι δυνάμεις των ουρανών, και λυγίσεται ο ουρανός ως βιβλίον.
Έχει το παράδειγμα ο Άγιος Νικόδημος, πως παίρνεις λέει μια μεμβράνη και άμα την γκες, μεμβράνη βιβλίου, και άμα την γκες συρρυκνούται και κάνει και θόρυβο, θα το δούμε για το θόρυβο, συρρυκνούται λέγει και αλλάζει επίπεδα η μεμβράνη όπως καίγεται. Αυτό θα υποστεί ο ουρανός. Ελιγίσετε λέγει ως βιβλίον και πάντα τα άστρα πεσείτε, όλα τα αστέρια θα πέσουν ως φύλλα εξαμπέλου, όπως πέφτουν τα φύλλα της αμπέλου τώρα το φθινόπερο, και ως πίπτη φύλλα αποσικής. Προσέξτε όμως, αυτό το πυρ συνεπώς είναι κτιστόν, δεν είναι άκτιστον πυρ, είναι το περιεχόμενο μέσα στην ύλη, άρα κτιστόν πυρ, κτιστό φως, κτιστή ενέργεια. Αυτό τώρα το πυρ που είναι μέσα σε αυτό και είναι στα αστέρια, στη γη, το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε από την επιστήμη, το ξέρουμε. Ακούστε πως το λέει ο Κύριος. Συγγνώμη, όχι, πως μας το λέγει ο Άγιος Νικόδημος, 200 χρόνια βέβαια από σήμερα. Η του πυρός φύσης και ενέργεια, όσοι ευρίσκεται τεθυσαυρισμένη εις των ουρανών και εις τον εθέρα του ουρανού και όσοι ευρίσκεται μέσα εις τους κόλπους της γης, έχει να συναχθεί όλοι εις ένα τόπο με το παντοκατορικόν και παντοδύναμο βούλημα του Θεού. Εκ της συλλογής ταύτης έχει να γίνει ο πολυθρύλητος εκείνος πύρινος ποταμός περί του οποίου είπε ο Δανιήλ, και ποταμός πυρός ήλκεν έμπροσθεν αυτού, ποτάμι πύρινο μπροστά από τον θρόνο του Χριστού Κριτού. Όλος ο υλικός ούτος κόσμος και όλος ο μέγας και δυσκολοφάνταστος όγκος του παντός έχει να γίνει ένας φούρνος πεπυρακτωμένος και μία κάμινος χιλιοπλασίως και μυριοπλασίως και ομένη, μέσα εις την οποία έχουν να κατακαίονται ουρανοί, στοιχεία, φυτά, ζώα άλογα και άνθρωποι αμαρτωλοί. Αυτό δηλαδή που φοβόμαστε, σε μια πυρηνική σύραξη να γίνει πάνω στη γη, όταν συγκρουστούν οι αυτού μεγαλειότητες μεγάλες δυνάμεις, οι αυτών μεγαλειότητες μεγάλες δυνάμεις. Αυτό θα γίνει κάποτε. Θα γίνει όμως όχι κάνοντας πόλεμο οι άνθρωποι μεταξύ τους, θα γίνει μέσα στη δημιουργία, όταν θα ξανάρθει ο Χριστός. Προκαλεί κατάπληξη, αγαπητοί μου, η γνώμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Φυσικά ο Άγιος Νικόδημος γράφοντας αυτά, δεν ξέρω αν είχε πλήρη συνείδηση όσο μπορούμε να έχουμε εμείς σήμερα, με δεδομένα που έχουμε από την επιστήμη. Γι' αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη κατάπληξη η γνώμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, την οποία αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος, ότι, γιατί αναφέρεται στα τέσσερα στοιχεία της κτήσεως, θα σας τα πω λίγο πιο κάτω, ότι η γνωστή φωτιά μας, αυτή που, τη φωτιά που έχουμε, γι' αυτό σας είπα τι είναι όταν χτυπήσω το σίδερο και βγάλω φωτιά, ή από το ξύλο που θα το κάψω θα ελευθερώσω την ενέργειά του, ότι η φωτιά η γνωστή θα καταναλωθεί από το λεπτότατον εκείνο πυρ, που δεν θα είναι τίποτε άλλο, σήμερα το λέμε με δικά μας λόγια, παρά η πυρηνική ενέργεια του σύμπαντος. Λέει δε το εξής παράδειγμα: όπως τρώει τούτη η φωτιά τα ξύλα, και η φωτιά αυτή, η γνωστή μας φωτιά που καίμε, είναι πολύ λεπτή σε σχέση με τα ξύλα, έτσι λέγει η φωτιά εκείνη που θα βγει μέσα από την ύλη θα καταφάει και αυτήν την φωτιά που χρησιμοποιούμε. Ότι είναι τόσο λέει χοντρή αυτή η φωτιά σε σχέση με εκείνη τη φωτιά που είναι μέσα στην ύλη, σαν να ήταν χοντρά ξύλα. Αυτό είναι καταπληκτικό, διότι βλέπει κανένας ότι η πυρηνική ενέργεια πραγματικά είναι κάτι ασυγκρίτως ανώτερο
από τη φωτιά που θα βάλω να κάψω ξύλα με κάρβουνα και τα λοιπά, να μαγειρέψω το φαΐ μου. Είναι καταπληκτικό. Εγώ το θεώρησα μάλιστα πολύ σπουδαίο αυτό, όπως το διατυπώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ακόμη αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος, ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται. Ο ρίζος, το ρί με όμικρον γιώτα, θα πει κρότος, θόρυβος. Ρίζος με όμικρον γιώτα, που μεταφράζεται έξι: οι ουρανοί θα περάσουν, τι θα περάσουν, από τη φθορά στην αφθαρσία, με τα πατάγου ριζιδών. Δηλαδή, όχι το ρί με γιώτα, προσέξτε, θα πει με θόρυβο. Τι θα είναι αυτός ο θόρυβος? Δεν μπορεί κανείς να συλλάβει αυτά τα πράγματα. Λέμε μάλιστα, μαθαίνουμε, ότι οι εκρήξεις του ηλίου είναι φρικτές και φοβερές. Οι εκρήξεις που γίνονται και γίνονται όσο υπάρχει ο ήλιος. Δεν φτάνουν όμως, λέγει, οι κρότοι εδώ στη γη, διότι δεν έχουμε μέσον που μεταφέρει τον ήχον, επειδή δεν υπάρχει ατμόσφαιρα, διότι η ατμόσφαιρα μόνο μερικά χιλιόμετρα πιο πάνω από μας είναι, πείτε καμιά 500 χιλιόμετρα ότι είναι η ατμόσφαιρά μας, μετά όμως λεπταίνει πάρα πολύ και φυσικά δεν μπορεί να γίνει φορέας του ήχου. Γι' αυτό δεν ακούμε τον ήλιο όταν έχει τις εκρήξεις του. Αλλά εδώ λέγει, οι ουρανοί θα αποδώσουν το άλλαγμά τους αυτό με τα ρίζου, με τα φοβερού πατάγου και θορύβου. Εδώ πάλι αναγκαζόμεθα να θυμηθούμε την έκρηξη την πυρηνική. Όταν πέφτει μια πυρηνική βόμβα, τι έκρηξη κάνει, τι θόρυβο κάνει? Και συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος: και στοιχεία καυσούμενα λυθίσονται, και γη και τα εναυτή έργα κατακαΐσεται. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία που πρόκειται να κατακαούν? Κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, είναι τα γνωστά τέσσερα στοιχεία που απαρτίζουν τον κόσμο: το ίδωρ, το πυρ, ο αΐρ και η γη. Αλλά κατάλληλη πιθανωτέραν γνώμη είναι τα ουράνια σώματα, δηλαδή ο ήλιος, η σελήνη, οι αστέρες. Εκδοχή η οποία υποστηρίζεται και ευθύς αμέσως από το κείμενο που λέγει στοιχεία και γη. Συνεπώς δεν είναι η γη τα στοιχεία, τα στοιχεία και γη. Και πράγματι, τι γράφει ο Ισαΐας? Και τα κίσονται πάσε δυνάμεις των ουρανών. Ο Χριστός τι λέει? Σαλευθίσονται δυνάμεις των ουρανών. Ποιες είναι οι δυνάμεις? Δεν είναι οι άγγελοι, είναι τα ουράνια σώματα. Που σημαίνει όχι ότι αυτά τα τέσσερα στοιχεία που σας ανέφερα, αλλά είναι το σύμπαν το οποίο πραγματικά θα αναφλεγεί. Όλοι δηλαδή οι αστέρες, τα πάντα θα αναφλεγούν. Αξιοπρόσεκτο το ρήμα: λυθίσονται. Όλα τα στοιχεία, λέει, θα κατακαούν και θα λυθούν. Αλλά το ευλογημένο ρολόι τρέχει, αγαπητοί μου. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Κυριακή.